πρόσθετες πληροφορίες. Κατερίνα, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλημέρα, Ανδρέα. Τις πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον τους για τον άγνωστο άντρα αξιολογούν με μεγάλη προσοχή στο ΤΑΕ Λευκωσίας σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη του. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αξιολογείται συγκεκριμένο κλειστό κύκλωμα που φαίνεται γύρω στη 1:10 με 1:30 να δείχνει κάποιον ο οποίος φαίνεται να είναι ύποπτος για τις αρχές. Αυτό το οποίο έχουμε ενώπιον μας και είναι νεότερο είναι το γεγονός ότι ο άγνωστος άντρας περιγράφεται, πλησίασε τα παιδιά καταρχήν στη μία περίπτωση την Παρασκευή και την άλλη τη Δευτέρα. Την Παρασκευή ο συγκεκριμένος άντρας περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης. Κατέφτασε εδώ στο σχολείο με βερμούδα και φορώντας καπέλο. Είχε λίγα μαλλιά και αραιό μούσι. Την Δευτέρα ο συγκεκριμένος άντρας πλησίασε και πάλι το δεύτερο παιδάκι και εμφανίστηκε με πουκάμισο καρό και παντελόνι μακρύ χωρίς να φορεί αυτή την φορά καπέλο. Να πούμε ότι την Παρασκευή πλησίασε κορίτσι ενώ την Δευτέρα πλησίασε αγοράκι. Τώρα, το νεότερο που έχουμε είναι ότι στο συγκεκριμένο σχολείο δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκε κάποιος συγκεκριμένο παιδί, ενώ δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος ύποπτος επισκέφτηκε και άλλα σχολεία. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι επισκέφτηκε και ένα δεύτερο σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση με το σχολείο αυτό το οποίο σημειώθηκε. Μάλιστα. Το περιστατικό.